το ΑΠΑΟΚ είναι στα παιχνίδια αυτά ύπουλη ομάδα. Θεωρώ το παιχνίδι με την Κράσνονταρ πιο εύκολο από ότι... Η Κράσνονταρ περιμένεις να παίξει όπως η Μπενφίκα ή να είναι πιο πονηρεμένη και να περιμένει και τον ΠΑΟΚ να μην γίνει ένα παιχνίδι box-to-box που ίσως δεν τη συμφέρει την Κράσνονταρ αυτό το παιχνίδι. Box-to-box δεν συμφέρει γιατί μπορεί να φύγει στην πλάτη τρεις βολίδες. Ναι. Και μαθαίνω ότι δεν θα παίξει ο Σφιντιάς, θα παίξουν τρεις βολίδες. Πέλκας, Ζίβκοβιτς και Τζόλης. Αν παίξει έτσι ο ΠΑΟΚ και αυτοί πάρουν κατοχή, να χαρούν οι ΠΑΟΞίδες όταν δουν κατοχή η Κράσνονταρ, να χαρούν να πούν θα πάρουν αποτέλεσμα. Ναι. Και είναι τυχερή που παίζει το πρώτο μάτς εκεί και μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ το δεύτερο ρόλο. Εγώ διπλό το βλέπω το μάτς. Γιατί άκουσα και μια συνέντευξη που βγάλανε οι πολύ καλοί ρεπόρτερ του Μετρόπολης και τους τέσσερις μέτρους ο Πετρωτός που είναι πολύ καλός και ο Βλαχόπουλος με την κυρία Δήμου. Ότι βγάλανε έναν παίχτη ή έναν δημοσιογράφο από εκεί και έβγαλε την εκτενογραφία της Κράσνονταρ. Εγώ δεν την ξέρω την Κράσνονταρ, μην κάνω τον έξυπνο. Δεν παρακολουθώ Ρωσία, δεν προλαβαίνω. Και να προλάβαινε δεν θα έβλεπα. Λοιπόν, και λέω ότι είναι μια ομάδα που ο πρόεδρος θέλει να παίξει τακτικό ποδόσφαιρο, ανεβαίνουν πολύ ψηλά κτλ. Έπιασα το μήνυμα εγώ. Είδα κάποιες φάσεις από αυτήν. Εσύ πιστεύεις το πάθημα δεν θα της γίνει μάθημα από αυτό το κάζο που έπαθε πέρυσι από τον Ολυμπιακό και τα πολλά γκολ που έφαγε στο Καραϊσκάκης? Όχι. Έχουν μια ύπαρση αυτή σαν λαός. Οι Ρώσοι, γενικά σαν λαός. Επειδή είναι δεύτερη δύναμη στον κόσμο. Άρα αυτό βγαίνει, πιστεύεις, θα μπορεί να βγει και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Και επειδή αυτοί έχουν ένα νόμο που παίζουν μόνο 8, παίζουν 8 Ρώσοι, απαγορεύεται στην 11 να έχει πολλού ξένου, περνάει η φιλοσοφία αυτή. Έχουν την έπαρση. Ναι. Και καλά κάνουν, γιατί και κορμιά είναι και δυνατή είναι και τη στερούν σε ταχύτητα βέβαια. Και αυτό πάει να το εκμεταλλευτεί. Εγώ το δίνω διπλό και άντερ. Μάλιστα.